Είναι ξεκάθαρο πως για το Ιράν είναι πλέον ζήτημα τιμής ένα τέτοιο χτύπημα και τα σενάρια είναι πολλά. Πάμε στην Ιερουσαλήμ και τον συνεργάτη μας Γαβρίλ Χαρί, το ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ, με τον οποίον θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε πίσω από τις λέξεις και τα γεγονότα, κύριε Χαρί. Το καλησπέρα σας. Χαίρετε. Και θα ήθελα πρωτού πούμε οτιδήποτε άλλο να μας δώσετε μια εικόνα από το τι επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ. Λοιπόν, αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ είναι ότι δεν έχουν δοθεί άλλες οδηγίες από την πολιτική άμυνα, από την υπηρεσία της πολιτικής άμυνας. Ναι, ανακοινώνεται ήδη από προχθές το βράδυ ότι ο στρατός είναι σε επιφυλακή, ότι όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Κατάσταση λοιπόν αναμονής. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποια θα είναι η απάντηση του Ιράν, εάν θα είναι από το Ιράν, αν θα είναι από τις δυνάμεις που υποστηρίζει στην περιοχή. Η ζωή κυλάει όπως και πρώτα, αλλά με μια σχετική ανησυχία που πλανάται στις ειδήσεις και στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές. Δεν μπορεί κανείς να δει κάποια αλλαγή στην καθημερινότητα εδώ στο Ισραήλ από προχθές έως και σήμερα. Μάλιστα. Θα ήθελα να σταθούμε όμως στα σενάρια αυτής της επίθεσης, γιατί νομίζω ότι το μεγάλο ερώτημα είναι αν το Ιράν θα επιλέξει να χτυπήσει το ίδιο απευθείας στο Ισραήλ. Λοιπόν, υπάρχουν σενάρια και αυτό το οποίο έχει κάνει σε όλους εντύπωση είναι η ανακοίνωση της πρεσβείας της Αμερικής από την Πέμπτη το βράδυ ότι έχει δώσει την εντολή στους εργαζομένους της να μην μετακινούνται έξω από τις μεγάλες πόλεις, έξω από το Τελαβίβ, έξω από την Ιερουσαλήμ και έξω από την Μπεερσέβα. Η Μπεερσέβα είναι η τέταρτη πιο μεγάλη πόλη και αυτό που κάνει εντύπωση είναι ποιος ο λόγος που δεν αναφέρεται η Χάιφα που είναι στο βορρά, που είναι το λιμάνι και ο νότος του Ισραήλ που εκεί υπάρχουν πολλές εγκαταστάσεις και του στρατού αλλά και της αεροπορίας. Από την ισάτοπον λοιπόν απαγωγή έχουμε καταλήξει εδώ όσοι είμαστε εδώ πέρα στο συμπέρασμα ότι στο βορρά ή στο νότο θα υπάρξει ένα χτύπημα εφόσον το Ιράν αποφασίσει να χτυπήσει είτε από την Ιρανική επικράτεια είτε και μέσω των βοηθών του στην περιοχή. Ένα άλλο σενάριο που το ακούμε πολύ συχνά είναι ότι είτε από την Χεσμπολά είτε από τις πολιτοφυλακές που είναι στο Ιράκ ή τη Συρία ή ακόμα και από τους Χούθη ή ακόμα και όλοι μαζί θα σχεδιάσουν μια ολική επίθεση με ντρόουν ή με πυράβλους. Όμως αυτό το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι εν τέλει αυτό που διαφαίνεται είναι πως ο χρόνος της διπλωματίας δεν έχει τελειώσει. Και πώς το εξηγείτε έτσι, λοιπόν, αυτό κύριε Χαρίτο, γιατί δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις τουλάχιστον από τις δημόσιες δηλώσεις και απειλές που φτάνουν σε εμάς. Οι απειλές ακούγονται, οι δηλώσεις έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο. Έχουν περάσει όμως και οι 2 ημέρες από τότε που το Ιράν έχει πει ότι θα χτυπήσει το Ισραήλ και να μην ξεχνάμε ότι οι επαφές και του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν με ομολόγους του και από τη Δύση αλλά και από την περιοχή συνεχίζονται. Είχαμε μία ανάρτηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν που ουσιαστικά άφηνε ένα παράπονο της Τεχεράνης προς την Γερμανία, προς την Βρετανία και την Αυστραλία ότι οι χώρες εκείνες και άλλες από τη Δύση δεν καταδίκασαν το χτύπημα των Ισραηλινών στη Δαμασκό. Από την άλλη, όπως είπατε και στο ρεπορτάζ, η Αμερική αποστέλει τις στρατιωτικές της δυνάμεις. Έχουμε φυσικά και τις ανακοινώσεις από τον Καναδά, από τη Βρετανία, από τη Γαλλία, από την Ινδία προς τους πολίτες τους είτε να μην έρθουν προς τις περιοχές μας εδώ ή να φύγουν από το Ισραήλ και από τα Παλαιστινιακά εδάφη και από το Ιράν και τον Λίβανο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα
υπάρχει ένα περιθώριο είτε συνεννόησης είτε ακόμα και συντονισμού. Ένα ιρανικό μέσο πριν από μία ώρα έχει δηλώσει ότι έχουν δοθεί οι λεπτομέρειες για το χτύπημα που θα πραγματοποιήσει το Ιράν προς δυνάμεις της περιοχής και επίσης έχει διαμειφθεί ένα μήνυμα από την Τεχεράνη προς την Ουάσιγκτον μέσω του Ομάν ότι το χτύπημα που θα επιλεγεί δεν θα οδηγήσει σε μια γενικότερη ανάφλεξη στην περιοχή. Όλα αυτά τα σημάδια βεβαίως μας δείχνουν ότι συνεχίζονται οι επαφές και ότι η διπλωματία δεν έχει τελειώσει. Και αυτό ευχόμαστε όλοι, να μην έχουμε οποιαδήποτε επικίνδυνη ανάφλεξη. Αν και, όπως είδαμε και νωρίτερα, η Χεζμπολάχ μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι και έχει να διαδραματίσει ρόλο θαρρό. Κοιτάξτε, το θέμα του Λιβάνου και ο ρόλος με την Χεζμπολάχ και τι θα γίνει από εδώ και πέρα είναι ένα ζήτημα που έχει ιδιαίτερη σημασία και για την Κύπρο αλλά και για, και για το όλο σενάριο. Mm-hmm. Από τη μια έχουμε μια οργάνωση που καθοδηγείται από το Ιράν και που θα μπορούσε και εκείνη να συμμετάσχει σε μια επίθεση από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, αλλά από την άλλη εδώ και μια εβδομάδα αυτό που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι η πόλωση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στην Χεζμπολάχ και τους χριστιανούς του Λιβάνου. Είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου που αυτή η διαφωνία για το ποια θα πρέπει να είναι η θέση του Λιβάνου στην όλη περιοχή και στον πόλεμο έχει φέρει σε πολώσεις στο εσωτερικό του. Η κυβέρνηση της Βηρητού δεν θέλει ο Λίβανος να είναι ένα μέρος του πολέμου και κατηγορεί την σιητική οργάνωση ότι είναι αυτή που θα σπρώξει τον Λίβανο στον πόλεμο και από την άλλη η Χεζμπολάχ είναι που κατηγορεί εδώ και μια εβδομάδα τους χριστιανούς για ενδοτισμό και για συνομιλίες με τον εχθρό. Οπότε λοιπόν είναι και αυτό ένα θέμα που θα πρέπει να το προσέξουμε και αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση του Ιράν και αν θα γίνει σήμερα, αύριο, ίσως και έως τις 22 του μηνός που είναι το Εβραϊκό Πάσχα. Για να δούμε λοιπόν, το παγκόσμιο είναι σε αναμονή. Κύριε Χαρίτο, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ.